Βιβλιοσκόλικες, γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Περσέπολης. Το Περσέπολης είναι ένα graphic novel στο οποίο η Μαρτζάν Σατραπή μας διηγείται την ιστορία της ζωής της. Μεγάλωσε στο Ιράν με προοδευτικούς γονείς μέσα στην Ισλαμική Επανάσταση και έζησε όλη την αλλαγή της κοινωνίας του Ιράν. Επομένως, η ιστορία καλύπτει από το τέλος της δεκαετίας του 70 έως το τέλος της δεκαετίας του 90. Μας διηγείται πώς βίωσε τη σταδιακή απώλεια των δικαιωμάτων των ανθρώπων, την επιβολή της μαντήλας στις γυναίκες, την φυλάκιση και εκτέλεση όσων αντιτείνονταν στο θεοκρατικό καθεστώς και αργότερα τον πόλεμο με το Ιράκ. Το πρώτο κομμάτι του βιβλίου ήταν για το αγαπημένο μου, καθώς έμαθα πολλές ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την ιστορία της περιοχής. Το δεύτερο μέρος του βιβλίου επικεντρώνεται στην προσωπική ζωή της έφηβης πλέον Μαρτζάν στη Βιέννη, όπου την έστειλαν οι γονείς της για να είναι πιο ασφαλής, αλλά και την επιστροφή της λίγα χρόνια μετά στο Ιράν και τους αγώνες της να γίνει μια ισορροπημένη γυναίκα και να ζήσει όσο πιο ελεύθερα μπορεί σε ένα κράτος που την περιόριζε από παντού. Το σχέδιο είναι πολύ απλό αλλά ωραίο και η συγγραφέας ειλικρινής. Γράφει για τα πάντα χωρίς να κρύβει και τα δικά της λάθη. Το διάβασα στα αγγλικά γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο, αλλά μπορείτε να το βρείτε και στα ελληνικά. Κυκλοφορεί πλέον σε έναν τόμο 340 περίπου σελίδων. Μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο με το ίδιο σχέδιο το 2007 και γνώρισε επιτυχία ενώ οι κριτικές του ήταν διθυραμβικές. Η ιστορία του Ιράν έχει πολλά κοινά σημεία με τη δική μας σύγχρονη ιστορία και τα δικά μας δεινά. Είναι πολύ συγκινητικό και σου προκαλεί δυνατά συναισθήματα. Γενικά είναι ένα πολύ χορταστικό βιβλίο και θα το πρότεινα σε όλους. Διαβάστε το! Κάντε κλικ για να δείτε και άλλα βίντεο για βιβλία, αλλά και να διαβάσετε σχετικά άρθρα στο SpoilerAlert.gr.